Όλους να μας φυλάει ο Θεός, με τις πρεσβείες της κυρίας Θεοτόκ, των Αγίων Δαβίδ, των Αγίων Ιακώβου, του Σίου, του Σιμεών, του Θαυμαστορήτου, ο τόπος της ασκήσεώς του ονομάστηκε θαυμαστόν όρος λόγω των θαυμάτων που έκανε. Του έδωσε ο Θεός τέτοια χάρη που τελούσε καθημερινώς τόσα θαύματα και προσήλθε κοντά του μαθητάς αλλά και προσκυνητάς και πήρε ο τόπος της ασκήσεώς του το όνομα θαυμαστό όρος από τα θαύματα, τα πολλά, 6ο αιώνα ήρθε, στην περίοδο του Βυζαντίου. Ασκητής, ως νέος στυλίτης ονομάζεται, πάνω σε ένα στήλο. Τέτοια άσκηση, τέτοια αφοσίωση στο Θεό και τις πρεσβείες του νεοτέρου, το 19ο αιώνα, ο Άγιος Ιακήμ, ο Ιθακίσιος, που από μικρό παιδί μπήκε στα βάσανα αφού έχασε τη μητέρα του και ο πατέρας του αναπαντρεύτηκε, πήρε μητριά η οποία τον βασάνιζε, τον ταλαιπωρούσε αφάνταστα. Υπομονή και καρτερία επέδειξε όμως και κατέφευγε εκεί στα κλεισάκια της Ιθάκης, εκεί στον Άγιο Σπυρίδωνα, τον παρακαλούσε με όλη την καρδιά να τον σκεπάζει. Νέο παιδί δούλευε ως ναυτικός στο καίκ του πατέρα του. Κατέφυγε στη μονή του βατοπεδίου. Εκάρι μοναχός. Για τις αρετές του και την υπακοή του τον απέστειλε ο ηγούμενος στην Πελοπόννησο να κηρύττει και να συμβουλεύει και να βοηθήσει στην επανάσταση του σκλαβωμένου γένους. Αγάπη, καρτερία, πίστη, ελπίδα επέδειξε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι ήταν σαν και εμάς, αλλά για αυτές τους αρετές ο Θεός τους αξίωσε να είναι στην αιώνια βασιλεία του και να πρεσβεύουν μαζί με όλους τους Αγίους, με προεξάρουσα την Κυρία Θεοτόκο για όλους μας. Ας αξιοποιήσουμε τις πρεσβείες τους και ας μην αφήνουμε το χρόνο της ζωής μας να φεύγει μάταια, σκλαβωμένη στα πάθη, στις ζήλιες, στους ανταγωνισμούς, στις ανυπακοές, στις απειθαρχίες, στο κάθε τι που είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Άνθρωποι είμαστε, δεν λέμε και θα αμαρτήσουμε και θα παρακούσουμε και θα, αλλά να μην το παραξηλώσουμε. Γιατί φαίνεται, επειδή το παραξηλώνουμε, γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει διάφορες δοκιμασίες. Ας έρθουμε όλοι, πρώτος εγώ που σας μιλώ, στον εαυτό μας, στα συγκαλά μας, να επιδείξουμε μετάνοια στο Θεό και Εκείνος ξέρει και γίνεται ήλιος. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον βατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, βοήθειά μας, η χάρις Θεές λειτουργίας. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα τη μας.